Δείτε, το νέο ελικόπτερο των ΗΠΑ μπορεί να μεταφέρει με ευκολία ένα F-35. Το CH-53K King Stallion λοιπόν, το νεότερο ελικόπτερο μεγάλης μεταφορικής ικανότητας των Αμερικανών πεζών αυτών, επίδειξε την μεταφορική του ικανότητα αερομεταφέροντας ένα αμερικανικό μαχητικό F-35 Lightning II για πρώτη φορά στην ναυτική αεροπορική βάση Patuxent River στην πολιτεία Maryland. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με δυτικές αναφορές, ένα CH-53K King Stallion, το οποίο είχε περάσει από επιχειρησιακές δοκιμές και η αξιολόγηση της πρώτης μοίρας των Αμερικανών πεζών αυτών, αερομετέφερε την άτρακτο ενός F-35B κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της ομάδας υποστήριξης μέσω ελικοπτέρων. Οι Αμερικανοί πεζοναύτες δήλωσαν σε δελτίο τύπου πως η ομάδα υποστήριξης CLB-24 του τμήματος πεζοναυτών εκτέλεσε εξωτερικές επιχειρήσεις αερομεταφοράς της έκδοσης σύντομης απογείωσης και κάθετης προσγείωσης του μαχητικού F-35 με σκοπό την αξιολόγηση τακτικών και τεχνικών δυνατοτήτων του ελικοπτέρου CH-53K King Stallion. Για να δούμε όμως ποιο είναι το CH-53K King Stallion. Το ελικόπτερο πολλαπλών αποστολών CH-53 King Stallion, που σημαίνει βασιλιάς επιβήτορας των Αμερικανών, μπορεί να μεταφέρει έως 16 τόνους εξοπλισμού και να φιλοξενήσει 30 στρατιώτες. Διαθέτει ένα ψηφιακό σύστημα fly-by-wire για ημιαυτόνομη πτήση. Είναι σχεδιασμένο να εκτελεί εκστρατευτική μεταφορά τεθωρακισμένων οχημάτων, εξοπλισμού και προσωπικού για την υποστήριξη επιχειρήσεων βαθιά σε εχθρική ενδοχώρα από ναυτικά κέντρα επιχειρήσεων, ειδικά στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Δρά ουσιαστικά ως ένα ελικόπτερο υποστήριξης επιθετικών επιχειρήσεων από θαλάσσιες περιοχές στην ενδοχώρα του στρατού. Το CH-53K King Stallion αποτελεί ένα ολοκένουργιο ελικόπτερο μεγάλης μεταφορικής ικανότητας, το οποίο θα επεκτείνει την ικανότητα του Αμερικανικού στόλου να μεταφέρει υλικά γρηγορότερα. Η ισχύ του αεροσκάφους πηγάζει από τους νέους κινητήρες General Electric TAF-408, οι οποίοι είναι ισχυρότεροι και πιο οικονομικοί όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, συγκριτικά πάντα με τους κινητήρες TAF-64 που διέθεταν τα προηγούμενα ελικόπτερα τύπου CH-53E. Αν και το CH-53K King Stallion μοιάζει αρκετά με το προηγούμενο CH-53E, πρόκειται για ένα εξ ολοκλήρου νέο σχεδιασμό. Η καμπίνα του νέου αεροσκάφους είναι πλατύτερη, ωστόσο στα πλοία τα δύο ελικόπτερα καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο. Επιπλέον, τα νέα ελικόπτερα είναι εξοπλισμένα με κύριες λεπίδες ροτόρων επόμενης γενιάς, οι οποίες διπλώνουν αυτόματα. Έχουμε να κάνουμε με τις μεγαλύτερες και πιο προηγμένες λεπίδες που έχει παράξει ποτέ η αμερικανική εταιρεία Sikorsky. Τέλος, να αναφέρουμε πως ανασχεδιάστηκε και η σύνθετη άτρακτος του CH-53E και πλέον οι Αμερικανοί έχουν στην διάθεσή τους μια ελαφριά βαλιστική προστασία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.